φτιάξει έξω εδώ στο Μαρούσι, στο σπατάριο μουσείο. Σήμερα θα δούμε, θα συναντήσουμε την κόρη του σπατάρι, να μας πει ορισμένα πράγματα για τη ζωή της, για το χαμό του πατέρα της και βέβαια και την τέχνη του Καραγκιόζη. Λοιπόν, έχω την κυρία Σπαθάρη εδώ, την κόρη του Σπαθάρη. Πώς είναι το δικό σας όνομα? Ναι, μάλιστα. Για πείτε μου λίγες ιστορίες από τον πατέρα σας, τον αείμνηστο, που έχει κάνει καριέρα σε αυτόν τον τομέα. Τι ιστορίες από το πω, σαν πατέρας, σαν πατέρας, σαν καλλιτέχνης. Λίγα πράγματα, ναι. Λίγα πράγματα. Υπήρξε ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τα μικρούς και μεγάλους. Λάτρευε την τέχνη του Καραγκιόζη, προσπάθησε να την προβάλλει σε όλο τον κόσμο και το κατάφερε, γι' αυτό και ο Καραγκιόζης δεν πέθανε ποτέ. Και ευτυχώς συνεχίζουν τώρα οι μαθητές, οι συνεχιστές της τέχνης του. Και φυσικά το παιδί, οι μικροί και μεγάλοι, συνεχίζουν να μεγαλώνουν με τον Καραγκιόζη όπως μεγαλώσαμε κι εμείς. Σαν πατέρας ήταν άψογος. Καταρχήν ήταν πρώτα άνθρωπος και μετά καλλιτέχνης. Άνθρωπος, πατέρας και καλλιτέχνης. Συνδύαζε όλα. Τρυφερός, με το χιούμορ του, με το χαμόγελό του, ήταν πάντα μια ζεστή παρουσία στο σπίτι. Γι' αυτό και μ' άρεσε πάντα να πηγαίνω μαζί του και να τον ακολουθώ στις παραστάσεις του ή στα ταξίδια του. Για πείτε μου, στην Ομογένεια έχει κάνει κάποιες περιοδίες κάποτε, γιατί η παλιά γενιά των Ομογενών, στη Γερμανία από ουσάν, και στη Γερμανία και στην Αμερική και είχε προσκληθεί αρκετές φορές από την Ομογένεια, βέβαια. Ναι, τι θα λέγατε στην Ομογένεια, στη στιγμή? Να αγαπούν την παράδοση, να αγαπούν την Ελλάδα και πάνω απ' όλα να αγαπούν τον ελληνικό Καραγκιόζη. Μάλιστα. Εσείς τώρα, σαν κόρη, μετά από αυτό το θάνατο, ας πούμε. Το πανηγύρι, να λέγατε, γιατί τον αποθανατήσανε, ναι. Ναι. Έγινε λαϊκό προσκύνημα. Τι σκέφτεστε και τι ευθύνη έχετε σαν κληρονόμος όλης αυτής, αυτού του βάρους? Μεγάλο το βάρος και μεγάλη ευθύνη. Πρέπει να συνεχίσω να προβάλλω την τέχνη του Θεάτρου Σκιών μέσα από το Σπαθάριο Μουσείο Θεάτρου Σκιών του Δήμου Αμανουσίου και όχι μόνο. Προσπαθώ δηλαδή να συνεχίσω το έργο του, είτε στείνοντας εκθέσεις και εδώ και στο εξωτερικό με φιγούρες του από το προσωπικό υλικό της οικογένειας, είτε να προβάλλω καραγιοζοπαίχτες οι οποίοι θέλουν να διασκεδάσουν τον κόσμο, εννοείται. Πολλές φορές αναβιώνω και εγώ παραστάσεις δικές του με playback. Μάλιστα. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με το ίντερνετ αυτή τη στιγμή, η νεολαία δηλαδή, ασχολείται πολύ με το ίντερνετ και επίσης ασχολείται κιόλας με το σινεμά και όλα αυτά. Πώς μπορεί να επιβιώσει η παλιά τέχνη του Καραγκιόζη? Επιβιώνει. Επιβιώνει. Και όμως επιβιώνει. Γιατί είναι μια συγκεκριμένη ηλικία που τα παιδιά, οι νέοι, μάλλον οι έφηβοι, ασχολούνται με το ίντερνετ. Αν στα 18 τους, 18-19, επιστρέφουν πάλι στην τέχνη και παράδοση, στην ελληνική τέχνη και στην παράδοση, γιατί γίνονται πλέον, οριμάζουν και επιστρέφουν στις ρίζες τους, σαν φοιτητές. Την έχω περάσει και εγώ τη φάση, γι' αυτό και το βλέπω και εδώ, από την καθημερινή μου πείρα. Όλοι έχουν τις αφηγητές να κάνουν μια εργασία για τον Καραγκιόζη, θα την χρειαστούν στο πανεπιστήμιο ή σε κάποια δυσκολία. Ναι. Ήθελα να πω ότι τώρα λόγω του μνημονίου, όλα αυτά τα μηνύματα που έλεγε κάποτε ο Καραγκιόζης είναι ακόμα επίκαιρα. Ο Καραγκιόζης είναι πάντα επίκαιρος. Δηλαδή τώρα φαντάζομαι, οι καραγκιοζοπαίχτες αναφέρουν το μνημόνιο, αναφέρουν τα πάντα. Δηλαδή η σάτυρα υπάρχει πάντα στον Καραγκιόζη. Γιατί ο Καραγκιόζης δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά, είναι και για μεγάλους. Συνεπώς πρέπει να διασκεδάζει τόσο το μικρό παιδί με τα αστεία τα πιο απλά, όχι πολιτική σάτυρα, όσο και τους μεγάλους. Και γι' αυτό και επιβιώνει ο Καραγκιόζης, γιατί είναι διαχρονικός. Το μουσείο επιβιώνει οικονομικά ή έχει πρόβλημα? Για την ώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Προς το παρόν είμαστε κι εμείς μέσα στην κρίση, όπως είναι και όλοι. Μάλιστα.
Γιώργος ο Πατούλης που είναι ο δήμαρχος Αμανουσίου. Το στηρίζει. Το στηρίζει αρκετά θα έλεγα. Έχουν την υποστήριξη του Δήμου Αμανουσίου δηλαδή και του Δημάρχου. Μάλιστα.